χρόνια επιβλήθη και όταν χώρα δεν μπορούσε, δεν είχε χρήματα να δεξιστεί, δεν μπορούσε να δεξιστεί και δεν είχε κανένα χρήμα τη περιοχή που βασιστεί σαν έργο. Και ήταν για εκείνη την περίοδο. Το 9 μέχρι το 12. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έγινε με πρωτοβουλία του Πασόκ δεν υπήρχε καν χάρη υποστήριξη. Δεν υπήρχε καν δυνατότητα να δεξιστεί από τον Ιλάνδη. Έχει ημερομηνία λήξη και έχει ημερομηνία λήξη. Και από εδώ και σήμερα χρειάζονται άλλα πράγματα. Χρειάζεται να μιλήσουμε ξανά για την εκπαίδευση τη χώρα, η οποία δεν είναι καλή δυνατή. Αλλά εμεί το 9-10-12 κάνουμε πολλέ αλλαγέ στα πανεπιστήμια. Θυμάστε ποιε σύμβουλε ήταν από τα πόλη. Καθηγητέ πανεπιστημίου που δεν θέλανε τίποτα να αλλάξει από το βόλεμά του. Πρέπει να μιλήσουμε για την ελληνική παιδεία. Με ισχυρή παιδεία από το διαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Και να ανοίξει το πανεπιστήμιο στην αγορά. Σε αυτού του τομεί που η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά. Μη φοβόμαστε από δίθεν παλιά ταμπού δημόσια δωρεάν παιδείας να ανοίξουμε στην αγορά. Γιατί σήμερα ο απόφυτος Έλληνας δεν έχει δυνατότητα να μπει στην αγορά. Και αυτές είναι οι επιλογές που πρέπει να κάνουμε. Να ζήσει ο κόσμος. Πρέπει να μιλήσουμε πάλι για, για τη δημόσια υγεία. Δεν έχουν όλοι οι πολίτες τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τις ίδιες ανάγκες. Και πρέπει σήμερα που η χώρα έχει ανάγκη να πάμε ανάλογα με τις δυνατότητες. Πρέπει να μιλήσουμε σήμερα για το άμεσο δίκτυο προστασίας κοινωνικής τώρα, της κρίσης. Που υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς διάσπαρτοι και διασπασμένοι που όταν τους ενώσουν και τους οργανώσουν μπορούν να βοηθήσουν όλο αυτόν τον κόσμο που σήμερα εδώ και άμεσα ανάγκη. Πρέπει να μιλήσουμε για ανάπτυξη, αλλά για ανάπτυξη με θέσεις εργασίας. Και όχι απλά ανάπτυξη δίχως θέσεις εργασίας, γιατί υπάρχει και αυτό. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια ανάπτυξη δίχως θέσεις εργασίας. Εμείς σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να μιλήσουμε για ένα άλλο πολιτικό σύστημα και για μια άλλη δημόσια διοίκηση. Ένα πολιτικό σύστημα όμως το οποίο υπόθηκε, δεν υπάρχουν οι ηγέτες σήμερα. Δεν υπάρχουν οι μεγάλοι άνθρωποι σήμερα. Δεν υπάρχουν όλοι αυτοί τους οποίους θαυμάσαμε, δοξάσαμε, αλλά πέσαμε και σε λάθη για αυτούς. Γιατί, υπάρχουν και οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ο Άντρος Καζόπουλος παραλίγο δεν ήταν πρωθυπουργός. Και αυτό που τόσο υπόθηκε και γραμμένα και εσύ το είπες άστοχα. Ο Άντρος Καζόπουλος δεν είναι το παράδειγμα κολλάει στο Πασό. Και δεν πρέπει να είναι ο Χατζόπουλος αυτό που θα χαρακτηρίζει το Πασό. Θα πρέπει να είναι το Πασό το παράδειγμα που έστειλε αυτό και μόνο του τον τόπο του Χατζόπουλου στο δικαστήριο και την πλάκη. Γιατί αυτό είναι. Γιατί εμείς το 9 με 12 πήραμε τη μεγάλη απόφαση για να προχωρήσουμε και σαν κάτι. Και άλλαξε όλο το θέμα και την νομοθεσία όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Συντρόφοι και σύντροφοι, πρέπει να μιλήσουμε ξανά για τον έλεγχο των τραπεζών. Για τις τράπεζες οι οποίες, και επιτρέψτε μου, θυμάστε γιατί έπεσε η κυβέρνηση Πασόκ 2012. Για τις κοινές μετοχές. Δηλαδή για τον έλεγχο που διοικητούσε το κράτος επί των ανακατατάξεων που γινόταν στις τράπεζες. Θυμάστε πώς ξεκίνησε η ηρωική θητεία της νέας διακυβέρνησης, τον Τόπι Σαμαρά. Με την παραπόρηση της αγωγής τράπεζας. Δεν τη δώσαμε εμείς την αποκλειστικότητα. Όπως εμείς οι συντρόφοι και σύντροφοι στο τοπικό επίπεδο, δεν έχει συγκριτικό μας σήμερα το κοίτα σου μαθάμε. Γιατί ακούω πολλούς σήμερα βουλευτές να κάνουν διάφορες εξαγγελίες. Το κοίτα σου μαθάμε έκλεισε επί αυτής της περίοδου ακραίας συντηρητικής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης της συμμαχίας. Όπου δεν υπάρχει καμία προοδευτική εκπροσώπηση. Δεν κλείσανε υπηρεσίες, τέλο και τα σχετικά επί Πασόκ. Δεν γίνανε αλλαγές τέτοιες άδειες όπως έγιναν τα προηγούμενα χρόνια όπως γίνανε τώρα. Δεν μπορεί να πει κανείς από όλους τους ότι εμείς τα παραλάβαμε και δεν είχαμε άλλη επιλογή. Κανείς. Και πρέπει η συνόρφηση και η σύντροφη δημοκρατική παράταξη να προχωρήσει και σε ευρύτερα ζητήματα δημοκρατικότητας. Σήμερα με αυτή τη συντηρητική στροφή, σήμερα με αυτόν τον αποκλεισμό της κοινωνίας, μεγάλες κοινωνικές μάζες απομακρύνονται από την πολιτική συμμετοχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι λόγω πολλών συνθηκών δεν συμμετέχουν στην πολιτική και δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα. Μπορεί να εκφράζονται μάλιστα σε αντίθετες κατευθύνσεις, πιο άνετες, πιο άνεσης οργής, μέσα από κόμματα τα οποία προσπαθούν και παλεύουν με την ίδια τη λογική τους, όπως παράδειγμα τον Καμένο, είναι η Χρυσή Αυγή. Ή ακόμα και μέρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Η ευθύνη της δημοκρατικής παράταξης είναι ξανά να δημιουργήσει όλους τους θεσμούς και τις διαδικασίες για να μπορέσει ο κόσμος αυτό να συμμετέχει. Η ευθύνη της δημοκρατικής παράταξης είναι να ξανασυστηρωθεί και να ξαναγίνει μαζική και δυναμική. Και η ευθύνη πρώτα απ' όλα για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να είναι η χώρα να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Και αυτό είναι κυρίως πρωταρχικό και μοναδικό καθήκον. Το εθνικό καθήκον. Το να απειλείται η χώρα δεν υπάρχουν μικροκομματισμοί, ούτε εσωκομματικές άλλες σύνδελφες, ούτε μικροκομματικές επιλογές και ανοησίες. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να βάλουμε πρώτα απ' όλα αυτό το εθνικό καθήκον. Και συμπρόεδρος και σύντροφοι, εκεί πρέπει να οδηγήσει και η νέα οργάνωσή μας. Τέτοιους στόχους πρέπει να θέσει και η νέα οργάνωσή μας. Η οργάνωση θα προκύψει την ερχόμενη Κυριακή, να μπορέσει να ξανανοίξει όλους τους δρόμους επικοινωνίας με τους συμμαθιώτες. Να μπορέσει να ξαναβρει όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ήταν κοντά μας και μας έχουν στηρίξει διαχρονικά. Να μπορέσει να ξαναστήσει όσες δυνατόν περισσότερες τοπικές οργανώσεις, οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά την καθημερινή και θα μεταφέρουν αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα σαν προοδευτική επιλογή. Αλλά όμως, με ένα βασικό κριτήριο. Την αλήθεια, την ειλικρίνεια και την αποφυγή οποιοδήποτε αλληλεγγυσμού. Γιατί στην τρόφη και σύντροφοι, το Μάιο που έρχεται και είναι οι εκλογές, οι δημοτικές και οι ευρωπαϊκές, δεν νομίζω ότι κανείς συμμαθιώτης θα μπορέσει εύκολα να ακούσει έναν υποψήφιο δήμαρχο, ο οποίος θα λέει ότι θα φτιάξουμε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά με ευρωπαϊκά λεφτά. Πολύ πιο εύκολα θα ακούσει. Και αυτή είναι η πολιτική μας ευθύνη. Η πολιτική μας ευθύνη όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό των εκλογών που έρχεται. Μεγάλη μας ευθύνη θα είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα και πώς θα βρούμε να καλύψουμε αυτές τις δυνατότητες. Και πώς θα παλέψουμε μαζί με τον κόσμο για να βρούμε αυτές τις δυνατότητες. Και εκεί θα είναι και η πολιτική νομιμοποίηση όλων έναντι αυτού του κόσμου που θα κληθεί απέναντι αύριο μετά από τις εκλογές. Απέναντι στις επιλογές αυτών οι οποίοι με επικοινωνιακά τερτύπια ή τάζοντας να δώσουν τετραχύλια επέλεξαν να πολιτευτούν μέχρι το 2012, σήμερα ως κυβέρνηση και ως κόμματα ανέχνησαν την πολιτική του παρελθόντος και άλλο μετά από την στελέχη σε οποιοδήποτε βαθμίδι. Συντρόφοι και σύντροφοι, το να σταθεί δυνατό το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι το κυρίαρχο. Το να στηθεί ξανά μια δυνατότητα για την δημοκρατική παράταση είναι το πιο ζωτικό. Και η νομαρχιακή οποία θα βγει θα έχει το δυσκολότερο έργο μέσα στη δυσκολότερη περίοδο. Αυτή την νομαρχιακή όμως, αυτή που είμαστε εδώ, είμαστε εδώ για να τη στηρίξουμε. Για να τη βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε πολλά από αυτά τα οποία υπήρχαν ως χαρακτήσεις στον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο. Αλλά και πολλά διαφορετικά από αυτά από τα οποία ο κόσμος είχε συνηθίσει και είχε απαξιώσει το πολιτικό σύστημα. Σας ευχαριστώ.